τρίτωσε το κακό στον γιόφυρο ποταμό με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος να συνεχίζεται και με τους αγανακτισμένους δημότες να γίνονται και πάλι θεατές απαράδεκτων καταστάσεων. Υπάρχει έντονη οσμή όπως και εσείς θα διαπιστώσατε και ο χρωματισμός δηλώνει ότι υπάρχει μια ρήπαση πιθανώς από λίμματα. Υπάρχουν και ψάρια τα οποία είναι νεκρά. Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της διερεύνησης. Τα νεκρά ψάρια λογικά είναι από τη ρήπανση, έτσι. Προφανώς πρέπει να είναι από εκεί, ναι. Σήμερα ήταν πραγματικά απογοητευτική κατάσταση. Από το πρωί που σηκωθήκαμε, ήταν η μυρωδιά πάρα πολύ έντονη. Φοβερά, σαν να υπήρχε μια σαπίλα στον αέρα. Κοιτάξαμε στον ποταμό και είδαμε παντού νεκρά ψάρια. Μετά τα επεξεργασμένα λίμματα του βιολογικού και την πρόσφατη διαρροή της AI, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε εκατοντάδες νεκρά ψάρια κατά μήκος του ποταμού μέχρι και τις εκβολές του, με τη δυσοσμία να είναι έντονη. Οι συναρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν για τις ανησυχητικές αυτές εικόνες και προχώρησαν σε αυτοψία, συλλέγοντας δείγματα νερού στο πλαίσιο διερεύνησης της ρήπανσης του ποταμού. Πάλι μυρίζει, βεβαίως μυρίζει και πάλι. Τώρα ο αέρας είναι που διώχνει αυτή τη βρώμα. Αν είναι άπνοια, δεν μπορεί να σταματήσει εδώ κανείς. Ευτυχώς που φυσάει λίγο σήμερα. Ακριβώς. Είναι ή δεν είναι, είναι η ιδέα μου τέλος πάντων ότι αυτά έχουν γίνει από τα λίμματα που έχουν πέσει μέσα στον ποταμό. Και που έχουν συσσωρευτεί έξω από τα σπίτια μας και τα αναπνέουμε και δηλητηριαζόμαστε καθημερινά. Και η φωνή μας έχει βραχνιάσει γιατί φωνάζουμε συνεχώς στους υπευθύνους και τελικά τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας ενημερώνουν αν υπάρχει κάποια ενέργεια, αν υπάρχει κάποια ευθύνη, αν υπάρχει κάποιο έργο υποκατασκευή ή διόρθωση. Τίποτα. Η έρευνα έγινε σε ένα μεγάλο μήκος του ποταμού άνω του 1 χιλιόμετρου, ενώ θα γίνουν προσπάθειες ώστε τα λίμματα και τα νεκρά ψάρια να μην καταλήξουν στη θάλασσα. Θα δούμε τώρα, μπορεί να βάλουμε κάποιο φράγμα όπως βάζουμε σε ρήπαση με πετρολοειδή. Σε περίπτωση που αλλάξει η ροή ή ο άνεμος πέσει ή αλλάξει ο άνεμος, θα το κάνετε. Να συγκρατήσουμε εδώ στις εκβολές, να μην βγει παρά έξω, ας πούμε, όλη αυτή η ποσότητα που υπάρχει στο ποτάμι. Έχουμε κάνει δύο έντυπα καταγγελίες. Το ένα είναι προς την περιφέρεια, τη ΔΕΙΑΗ, το Δήμο, την υγειονομική υπηρεσία, προκειμένου να λάβουν γνώση και να μας ενημερώσουν για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Και παράλληλα, ενημερώσαμε και την Λιμενική Αρχή και την προστασία του περιβάλλοντος για την μόλυνση αυτή που δημιουργείται στη θάλασσα. Γιατί καλώς ή κακώς τα λίμματα αυτά καταλήγουν και στη θάλασσα. Εδώ παραδίπλα υπάρχουν και λουόμενοι, δηλαδή τι να πω. Σύμφωνα με πληροφορίες, δημότες αντίκρισαν πριν από λίγες ημέρες λίμματα να τρέχουν από σωλήνα στον ποταμό στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, καθώς και συνεργείο το οποίο έκλεισε το σωλήνα με αυτόν τον τρόπο, όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός. Να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι, να ενδιαφερθούν όχι μόνο για το ποτάμι, για όλο το πάρκο να ενδιαφερθούν. Εδώ περνά τουρίστας, περνά τουρισμός, αλλά εκτός αυτό εδώ κάθονται και ανθρώποι. Μάλιστα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης ενημέρωσε το ΛΚΕΘΕ προκειμένου να συλλεχθούν τα νεκρά ψάρια και να γίνει σχετική έρευνα, ενώ σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των αναλύσεων νερού θα διαμορφωθεί την επόμενη εβδομάδα ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει συμβεί.